Το έκανα λίγο για να ζεσταθώ, γιατί... Θέλω να σας πω ότι ήδη ο τίτλος Break the Pattern, για μένα το ότι μιλάω με ένα μικρόφωνο είναι αυτό. Θα μπορούσα αυτό που έκανα πριν να το κάνω πάνω από 8 ώρες και να σας κρατάω το ενδιαφέρον. Ελπίζω αυτά που θα πω να σας κρατήσουν το ίδιο ενδιαφέρον. Όταν ήμουν πολύ πολύ μικρή, μπορεί να ήμουν και 4, ήθελα να γίνω κλόουν. Αλλά η μητέρα μου είπε ότι δεν μπορείς να γίνεις κλόουν, γιατί πρέπει να γεννηθείς μέσα σε τσίρκο. Οπότε πήγα και γράφτηκα στο μπαλέτο και μαζί με την καλύτερη μου φίλη ξεκινήσαμε μπαλέτο. Έκανα πολύ συμβατικά πράγματα, πολύ συμβατικές σπουδές, έμαθα όλες τις τεχνικές χορού, δούλεψα με πολύ σημαντικούς ανθρώπους για να καταλήξω εδώ. Αυτό όμως που είναι το πιο σημαντικό πράγμα για μένα στο χορό είναι, και αυτό που δεν βλέπω να γίνεται πλέον, είναι η επικοινωνία που έχω εγώ με το σώμα μου, εγώ με εσάς και εγώ με κάτι που είναι πάνω από μας. Θα ήθελα έναν εθελοντή. Έλα, έλα. Ω, δεν χρειάζεται να είναι χορευτής. Περίμενε, ανέπνεε. Εσύ τώρα. Ευχαριστώ. Και καλά. Πάρα πολύ. Εάν δεν υπήρχε η... Βαλιρένια, δεν θα υπήρχε αυτή η συνομιλία που είχαμε μεταξύ μας. Εάν δεν υπήρχατε εσείς, δεν θα υπήρχε η συνομιλία με εσάς και με αυτό που κάνουμε εμείς. Έχει χαθεί λίγο αυτό και επειδή ο χορός ξεκίνησε σαν κάτι πάρα πολύ αρχαίγωνο, όλες οι φυλές για να εξορκίσουν το φόβο τους προς τη φύση, το φόβο τους προς το θάνατο, για να παντρευτούν, για να γεννήσουν παιδιά, πρώτα χορεύανε πριν κάνουν οτιδήποτε άλλο. Δεν μιλούσανε, χορεύανε, χρησιμοποιούσαν το σώμα τους, χρησιμοποιούσαν ρυθμούς, χρησιμοποιούσαν συναισθήματα μέσα από το σώμα τους. Ακόμα
και στην Ελλάδα, στα πανηγύρια, στα χωριά, αυτό το πράγμα γίνεται. Ο κόσμος επικοινωνεί μέσα από αυτό. Στους γάμους γνωρίζει ίσως η νύφη το γαμπρό για να παντρευτεί μέσα στο πανηγύρι. Πάρα πολλά πράγματα. Στο γάμο, δεν ξέρω γιατί λέω μόνο για το γάμο, είναι ο χορός του Ισαΐα. Έχουν χαθεί λίγο όλα αυτά και έχουμε χάσει την επαφή και με το δικό μας σώμα, αλλά και με τα σώματα των άλλων. Συγχωρήστε με, γιατί και πάλι με την τεχνολογία. Επίσης, κάθε άνθρωπος έχει τη δική του μοναδική κίνηση. Εγώ μπορώ να κάνω αυτό. Και ο Κύριος από εδώ μπορεί να κάνει το ίδιο με τελείως διαφορετικό τρόπο. Αυτή την κίνηση εγώ την κάνω κάθε μέρα. Κάθε μέρα όμως δεν είναι ίδια, είναι τελείως διαφορετική. Μπορεί αύριο, αν την κάνω, να σας πει κάτι άλλο. Μεθαύριο, να σας πει κάτι άλλο, γιατί εγώ θα είμαι διαφορετική. Θέλω να επισημάνω επίσης ότι κάνουμε συνήθως, λέμε ασχολείσαι με το σώμα σου. Τι σημαίνει αυτό, ότι το σώμα μου είναι αυτό και εγώ είμαι εδώ και όταν είμαι εδώ θα ασχοληθώ με το σώμα μου, όταν δεν είμαι εδώ δεν ασχολούμαι με το σώμα μου. Είναι για ένας καινούριος τρόπος ζωής που κάνουμε κάτι 8 ώρες την ημέρα και κάποια στιγμή πάμε είτε σε ένα γυμναστήριο είτε κάπου αλλού και ασχολούμαστε με κάτι που είναι το σώμα μας. Αναρωτηθείτε, είναι κάτι άλλο αυτό από αυτό? Είχα την τύχη πέρσι να δουλέψω στο Μουσείο Μπενάκη σε μια πολύ μεγάλη έκθεση που για μένα ήταν κάτι πολύ μοναδικό, γιατί ξεπέρασα τα σωματικά μου όρια. Ήταν μία performance, η λέξη στα ελληνικά είναι επιτέλεση και είναι πολύ άσχημη λέξη, η οποία κράταγε ώρες μουσείου, 8 ώρες, και είχε ο κάθε καλλιτέχνης στο χώρο του να παρουσιάσει το έργο του. Εκεί είδα ότι ουσιαστικά δεν υπάρχουν όρια στο σώμα. Έχουμε αντοχές που μπορεί να μας κρατήσουν για πάρα πολύ χρόνο, που ούτε καν τις ξέρουμε. Αυτό που σταματάει το σώμα μας συνήθως είναι η σκέψη μας και το μυαλό μας. Γι' αυτό μέσα από αυτή τη διαδικασία χρόνων δουλεύοντας με το σώμα, προσπαθούμε, ειδικά οι χορευτές ή όσοι ασχολούνται με το σώμα τους, να φέρουν αυτά τα δύο κομμάτια του εαυτού μας πιο κοντά. Θέλω να τελειώσω, γιατί γενικά δεν είμαι πολύ λογού, και να σας αφήσω με ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Γιατί δεν χορεύουμε πια? Εγώ ξέρω γιατί χορεύω, αλλά εσείς αναρωτηθείτε αν χορεύετε και γιατί δεν χορεύετε. Και το αφήνω αυτό σε εσάς και την επόμενη φορά που θα χορέψετε, δώστε λίγο και το χέρι στον άλλον να χορέψετε μαζί του. Ευχαριστώ.